Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Τένια Μακρύ και σήμερα θα παρουσιάσω εγώ την εκπομπή. Γιατί ο Ανδρέας έφυγε για να πάει στο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Απλά μου είπα να σας πω ότι έφυγε εκτάκτος για να συναντήσει μια κοπέλα που θέλει να αυτοκτονήσει. Εδώ λοιπόν και πάλι με μια ακόμα εκπομπή από καρδιά. Από καρδιά έφυγε χτες και ο αγαπητός Βαγγέλης, ο οποίος ήρθε εδώ να πει την ιστορία του και είδε να αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα για την οικογενειακή του ζωή. Από καρδιά έφυγε προχτές και ο Νίκος, μετά το σοκ που υπέστη από αυτά που αποκάλυψε η γυναίκα του. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε και αυτή τη βδομάδα και από καρδιακά επεισόδια και από νούμερα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει ο σημερινός μας καλεσμένος. Θα φύγει όπως θα μπει, δηλαδή περπατώντας, ή θα τον πάνε τέσσερις όπως πήγαν και τους άλλους και θα μας μείνουν και τα λεφτά. Να έρθει παρακαλώ μέσα ο Μεμάς, να πει την ιστορία του, να ξεφτυλιστεί, να γίνει ρόμπα δημοσίως και να κερδίσει από 3 έως 5.000 ευρώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος με μας. Τι με σας. Λέω, με μας. Και με σας, μόνο τον κόσμο μου εγώ δεν χαλάω χατήρια. Δεν με κατάλαβες, θέλω να πω το όνομά σου είναι με μας. Το ξέρω, χρόνια τώρα. Ωραία, έλα με μα, κάθες εδώ. Κάτσε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Είναι το παντελόνι σωλήνα και δεν λιγάει, αλλά θα το παλέψω. Πες μας τώρα την ιστορία. Ποια ιστορία? Αυτή που ήρθες, να μας πεις και να πάρεις τα λεφτά. Α, κοίτα κερατένια, έχω διάφορες ιστορίες. Έχω μία που κάνει 3.000 ευρώ. Αλλά ένα απλή, κάτι πινελίτια, κάτι χαστούκια, κάνα δύο κλωτσές. Μια πεθερά στη μέση που θέλει το κακό μου, απλά πράγματα. Έχω μία που κάνει 4.000 ευρώ. Είναι ίδια με την προηγούμενη, απλά έχω βάλει και ένα κουμπάρο στο παιχνίδι, ο οποίος άμα θέλεις μπορεί να πάρει και τηλέφωνο και να αρχίζει να βρίζει. Μόνο που έτσι θα πάει κάτι παραπάνω, γιατί είναι περαστικό το τηλέφωνο, παίρνει από καργαλιάνους. Και έχω και μία την καλή με 5.000 ευρώ, που εκεί ανακατεύω τους πάντες, οι χωριανούς, οι γενολόοι, τον παπά του χωριού, ένα υδραυλικό, ένα μπάτσο, ένα πατωματζή, την κυρία Κατένα από την Αμερική, τον κύριο Νίκο, όλους τους βάζω μέσα σε μπούρμπουλους, θα τους φύγει το κλαπέτο μόλις ακούσουν την ιστορία. Θα δεις τα μηχανάκια τη GGB, πώς τη λέει αυτή την κυρία που τα έχει, να χτυπήσουν κόκκινο. Αυτό θες και εσύ, έτσι, κυρία Τένια? Έτσι, έτσι. Α, γεια σου. Λοιπόν, πες μας την ιστορία με τα 5.000 ευρώ. Να ανάψουν λίγο τα αίματα, yeah. Να ανέβουν και τα νούμερα της εκπομπής, μήπως δούμε και εμείς προκοπή, γιατί μας έχει κάνει τον deal απέναντι. Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, κερατένια, εμένα η ζωή μου είναι πολυτάραχη. Μπήκα από μικρό στα βάσανα, να φανταστείς παντρεύτηκα σε ηλικία 18 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το δημοτικό. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν τα έπαιρνες τα γράμματα. Ξένα πράγματα εγώ δεν αρπάζω. Καλύτερα μου κοπεί το χέρι παρά να τα βλέπα εκεί πάνω στο θρανίο. Λέω με μα, μην δίνει σημασία, δεν είναι για σένα. Δεν έπαιρνα που λες τα γράμματα, έπαιρνα όμως τη δασκάλα. Γενικά ήμουν λανιάρης από μικρός, μ' άρεσε πολύ το σεξ. Αφού όταν διάβαζα ένα βιβλίο, πήδαγα τις σελίδες. Λέω και το κωμικό μου έτσι εντυπωσιάζω το κοινό. Παντρεύτηκα που λες την Καλλιόπη. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια ήμασταν ευτυχισμένοι. Βγαίναμε και γλεντάγαμε δύο φορές τη βδομάδα. Εκείνη κάθε Τρίτη με τις φίλες της και εγώ κάθε Σάββατο με τις φίλες της. Μετά όμως από κάποια χρόνια, κυρατένια, άρχισε να μου κάνει νερά. Μιλάμε, είχα βαρεθεί να σφουγγαρίζω. Δεν έφτανα αστείο στο καπάκι, τους τρελάνε όλους σήμερα. Θα τους αφήσω έτσι. Όταν λες νερά. Θέλει μυαλό, κυρατένια. Άρχισε να μου τα φοράει. Εκεί κολλάει ο υδραυλικός, ο μπάτσος, ο πατωματζής. Σπάσαν τα πατώματα που εσύ δεν πάτησες. Μιλά της καρδιά μου, μιλά της ψυχή μου.
Μίλα της κορμί μου. Να ξαναγυρίσει. Κρατένια, συγγνώμη, αλλά μ' αρέσει πολύ ο Νταλάρας. Και έτσι και πω τραγούδι του, το κάνω και βίντεο κλιπ ταυτόχρονα. Χίλια συγγνώμη, παρασύρθηκα. Με όλη αυτή την ιστορία, εγώ δεν αισθανόμουν καλά, έβραζα μέσα μου, ένιωθα σαν ζεύρα. Λες και ήμουνα στο Τιτανικό. Καλά, τι σχέση έχει ο Τιτανικός? Γιατί έχει ζεύρα. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Με κεράτωνε κερατένια, με κεράτωνε η σκρόφα. Άκουμε μα, επειδή έχεις αρχίσει να λες κουβέντες που αλλοιώνουν την εικόνα της γυναίκας σου, ναι. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να ακούω μόνο τη μία πλευρά, ναι. Θα έλεγα να δώσουμε την ευκαιρία και στη γυναίκα σου να έρθει εδώ και να πάρει θέση. Δεν πιστεύω να θέλει να πάρει τη δικιά μου τη θέση, θα χεστούμε στο λέω. Εγώ τώρα βολεύτηκα εδώ και μετά το βίντεο κλιπ που έκανα. Ας κάτσε εκεί στην ακριανή την κίτρινη, την άλλη την μπλε δίπλα. Στην άλλη κίτρινη από εδώ η καφετιά είναι δικιά μου, στο λέω. Δεν σηκώνομαι, τον κόλο σου χτυπάς κάτω. Να την υποδεχτούμε λοιπόν. Έλα Καλλιόπη, πέρασε μέσα. Μπα, τι ευχάριστη έκλειψη ήταν αυτή. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Beautiful. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Θα σου έρθει παπουτσί. Μου βάλες το κιτρινάκι και μου ήρθες. Και παπούτσια σορτή. Και το λουλούδι στα μαλλιά, η Μανταλένα. Άλλος για τη βάρκα, άλλος για τη βάρκα. Με σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Σημαδί ρίξε στα γυαλά και πως να σου το πω. Λαλαλαλαλα. Σαν τρεπόμαστε λόγο. Καλλιόπη, έλα κάθισε εδώ μαζί μας. Να βρούμε μια λύση. Μήπως μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τα αμφίδρομα συναισθήματά σας που απορρέουν συγκρούσεις, σπασμωδικές αντικρούσεις και παρήσακτους διαξυφισμούς. Είδες αυτά που σου λέγε εγώ στο σπίτι. Τι τις έλεγες δηλαδή? Αυτό ότι πρέπει να αμφιδρομήσουμε τις σπασμωδικές αποκρούσεις οι οποίες εναντιώνονται στους παχύσαρκους διαξυφισμούς και να πόκειται από ένα χαλήνοντο πάθος που υποβόσκει σε ένα χωράφι που έχω στον οροπό και καταπιέζεται καθημερινά, θα έλεγα, από το βόρειο Σέλλας, το οποίο υφίσταται στην καταπίεση που τραβούν καθημερινά τα παιδιά των φαναριών. Πού κόλλαγαν τώρα τα παιδιά των φαναριών? Γιατί κόλλαγε το βόρειο Σέλλας. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Να αυτή ρε. Σ' ακούμε Καλλιόπη. Κοιτάξτε κυρία Τένια μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εν μέρη... Όπα. Τη μέρη μην την πιάνεις στο στόμα σου. Ποια μέρη μωρέ, τι λέει αυτός? Ξέρω εγώ τι λέω, τη μέρη μην την πιάνεις στο στόμα σου. Αν θες να έχει ομαλή έκφαση εκπομπή και να έρθει εις πέρας, πρόσεξε τι θα πεις, εντάξει. Κερατένια, εγώ είμαι καλός, χαλή να μην πατήσεις και όχι οποιοδήποτε χαλή. Αυτό που γράφει welcome όταν μπαίνεις, goodbye όταν φεύγεις. Αλλά μην αρχίσω να φορτώνω. Ειδικά εσύ ξέρεις τι παθαίνω άμα φορτώνω. Πιάνομαι. Κυκλοφορώ έτσι, κερατένια, σκυφτώ στη γειτονιά και με βλέπουν και λένε αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που περπατάει πάντα σκυφτός, είναι του μπαφαού ανιψιός. Το πάπος μου. Μεγάλος. Μακεδονομάχος. Γι' αυτό πρόσεξε τι θα πεις, το λέω έτσι. Να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Συνέχισε Καλλιόπη. Έλεγα λοιπόν κυρία Τένια μου ότι εν μέρη ο Μεμάς δεν είναι κακό παιδί. Άγια σου. Άγια σου. Απλά παρασύρθηκε. Παρασύρθηκε και άλλαξε τελείως όταν τα μπλέξε με μια ρωσίδα που δούλευε σε ένα στριπτιζάδικο. Έτσι είναι Μεμά. Έτσι είναι, κυρία Τένια. Κοίτα, κυρία Τένια, εγώ έχω περίεργα γούστα. Μ' αρέσουν δύο είδων γυναίκες, οι αλλοδαπές και οι ντόπιες. Αλλά δεν ξέρω, με αυτή τη ρωσίδα έφαγα κόλλημα, ρε παιδί μου, αναστατώθηκε το είναι μου. Δηλαδή, με το που την είδα,
γύρισαν τα μάτια. Έτσι έκαναν, δηλαδή δεν μπορούσα να το έλεγξω. Κάτσε να τη φωνάξω τη Ρωσίδα μέσα, να τη δεις και εσύ, να τη δει και ο κόσμος, για να καταλάβεις για τι πλάσμα μιλάμε. Να τη φωνάξεις. Σέρκοβα! Σέρκοβα! Έλα μέσα, μωρέ λανιάρα! Κοίτα κερατένια, για τι πλάσμα μιλάμε. Θα πάθει ζημιά το πανελάδιο. Θα παραμιλήσει ο υδρόβιος. Και είναι κεντυμένη βαριά σήμερα για τη φύσα και τα απογευματάκι. Κοίτα, άλλαξε και ποδαράκι. Ο κύριος εκεί μπροστά έχει έρθει, έχει τον λόγο του. Μην το χάσουμε από πελάτη. Καλώς τα δεχτήκαμε. Το τσόκαρο. Μαζέψου. Τι είπες, μωρή βλαμμένη. Επίπεδο. Μωρή εμένα. Κλείστο το ρημαδάκι σου, γιατί θα στο κλείσω εγώ. Μαζέψου. Εμένα ναι, μωρή, είπες να κλείσεις. Σέρκοβα. Επίπεδο. Έτσι που λες, κερατένια, με το που την είδα στο μαγαζί να βγάζει τα ρούχα της, έπαθα πλάκα, ε. Την παίρνω το ίδιο βράδυ. Την πάω στο ξενοδοχείο, κάνουμε ό,τι κάνουμε και την άλλη μέρα μένει 2 μηνών έγκυος. Από ποιον? Δεν το κατάλαβα το υπονοούμενο. Τι θα πει από ποιον? Από μένα. Κάτσε με μα, γιατί αυτά που λες δεν στέκουν. Θα τους πάρουμε πι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνεις έρωτα με μία γυναίκα σήμερα, ναι, και την άλλη μέρα μένει έγκυος και μάλιστα 2 μηνών. Έτσι μου είπε. Αφού κι εγώ απόρρισα με τον εαυτό μου. Γιατί ήξερα ότι είμαι καρπερός, αλλά όχι και τόσο. Μετά από κάτι μήνες γέννησε. Βγήκε φταμινίτικο το παιδί, αλλά μια χαρά, ε, κερατένια. Να δεις ένα γιο που έκανα, ίδιο στα αφεντικό της. Δικό σου παιδί και είναι ίδιο τα αφεντικό της? Ναι, αλλά κι εγώ ξέρεις πως μοιάζω με τα αφεντικό της. Από ό,τι μου έχει πει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Ίδιοι είμαστε, σαν 2 σταγόνες νερό. Μόλις μεγάλωσε λίγο το παιδί, άρχισε πάλι να δουλεύει. Αλλά κυρία, κερατένια, μπορεί να έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρία, σπίτι, μαγαζί, μαγαζί, βίζιτα, σπίτι. Μάλιστα. Από τότε, κυρία Τένια μου, που τα μπλέξε με αυτήν, ξεμυαλίστηκε και άρχισε κάτω βόλτα. Τώρα φορτώνω. Συγγνώμη, κυρία Τένια, αλλά άμα νευριάζω, έχω ένα τικ, με πιάνει, μη δίνει σημασία. Δεν έρχεται πια τα βράδια στο σπίτι. Ή όποτε έρχεται, είναι συνέχεια μεθυσμένος. Μου μιλάει απότομα, με βρίζει. Ένα διάστημα με χτύπαγε συνέχεια. Όπα, 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 όπα! Εδώ λέει ψέματα, κερατένια. Ναι, 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 λες ψέματα. Όσο είμαστε παντρεμένοι, μόνο μια φορά την έχω χτυπήσει. Μόνο μια φορά. Ξεκίνησα τον Απρίλιο του 97 και σταμάτησα τον Γενάρη του 98. Γιατί είχε αλλάξει η χρονιά, έπρεπε κάποιος να σπάσει το ρόδι. Εγώ ήθελα να το σπάσω το κεφάλι, σε εκείνη δεν καθόντουνα. Μετά μου φύγει η όρεξη, δεν το συνέχισα. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Μιλάς πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες και έχεις φύγει χωρίς ενόχες. Πια εσύ που πατάς τα σουσόρκου ζωής, που πεθαίνω και αδιαφορείς, να τα λες όλα αυτά πώς μπορείς. Πια εσύ. Συγγνώμη, κερατένια, αλλά μ' αρέσει και ο Μητσιάς. Και έτσι και πω τραγούδι του, το χορεύω και αυτό, δηλαδή, 1000 συγγνώμη παραφέρθηκα, αλλά... Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Πουλάς και πνεύμα. Καραγκιόζι, καραγκιόζι. Όπα, μίλα όμορφα, μίλα ωραία, έτσι, κερατένια. Έτσι, όμορφα και ωραία, θέλω να περνάω μέχρι το πρωί. Ναι, μωρέ, κυρία, δεν ξέρεις ποιο θέλω να πούμε τώρα που μερακλωθήκαμε. Αυτό που λέει «Τορνέρο, τορνέρο», που λέει ο Μελισσανίδης ο Ρουμάνος. Θα κάνουμε και έτσι τα χέρια στα ρουμάνικα, ε. Θα το κανονίσουμε και αυτό κάποια στιγμή, θα το περάσουμε στο πρόγραμμά μας. Είσαι, έχεις φωνή καλή, ε. Και από χορό βλέπω είσαι... Εντάξει, με μάξε, δώσαμε λίγο. Το χαμανάκι, κυρία Τένια. Θες, συγγνώμη, το χαμανάκι. Και θες να συμπληρώσω κάτι άλλο. Το χαμανάκι πολύ. Γιατί υπόθηκαν βαριές κουβέντες και έπρεπε λίγο το... Αλλά ας έρθουμε πάλι στο θέμα. Άρθουμε. Αλλά το είχαμε ανάγκη στο λέω να το ξέρεις αυτό.
Σας παρακολουθώ τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω από πού πηγάζει όλο αυτό το μένος μεταξύ σας. Με μάμπορο να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Ελεύθερα. Η σεξουαλική σου ζωή με την Καλλιόπη πώς είναι? Τι εννοείς? Λέω, μιλάς τη γυναίκα σου όταν κάνεις έρωτα? Αμέ, άμα είμαι κοντά σε τηλέφωνο. Μα τι λες τώρα, κυρία Τένια, θα αφήσω εγώ τη Ρωσίδα από εδώ και να πάμε την Πατσαβούρα από εκεί? Σε παρακαλώ με μα, πιο κόσμια. Καλά, θα αφήσω τη Ρωσίδα από εδώ και να πάμε το Βετέξ. Από εκεί το έφτιαξα, το συμμόρφωσα. Σου λέω, η γυναίκα δεν παίζεται στο κρεβάτι. Είναι ηφαίστειο, Βεζούβιος, Βεζούβιος. Σιγά το ηφαίστειο. Τι να φτουρήσει μωρά αυτή μπροστά μου. Και αν θες να ξέρεις, ο ξάδερφός σου, ο Γιάννης ο Μαγκαφούνιας, ο Πιτσαδόρος, λέει ότι εγώ είμαι καλύτερη στο κρεβάτι από τη Σέρκοβα. Ναι, και πού το ξέρει αυτό ο Γιάννης ο ξαδερφός μου, Μαγκαφούνιας, ο Πιτσαδόρος? Μπορώ να μάθω, παρακαλώ? Αυτό θα μας το πει ο ίδιος. Πώς? Το περιμένουμε κι αυτόν από στιγμή σε στιγμή. Κατάλαβα, θα γίνουμε εδώ. Πάει μια παραγγελία εδώ πιο πάνω και από ό,τι μας είπε θα περάσει από εδώ, γιατί είμαστε στον δρόμο του. Έχουμε έναν επιζώντα, 11-8-80. Καλώς το Γιάννη. Ωπα, θα βγάλεις και το κεφάλι. Λύσ' το λουράκι, χρυσό μου παιδί. Άμα δεν κόβει το ρημάδι, χωρίστρα το μάρα μου. Τι να κάνει. Γιάννη, η Καλλιόπη από εδώ ισχυρίζεται ότι είναι καλύτερη στο κρεβάτι από τη Σέρκοβα. Είναι αλήθεια? Δεν είμαστε καλά μπροστά στην Καλλιόπη να φτουρήσει η Ρωσίδα. Και πού το ξέρεις αυτό, Γιαννάκη, έχεις πάει με τη Σέρκοβα? Ου, μια και δυο. Ψέμι τα λέει, μήμα. Ουρκίζομαι. Όταν έρχεται σπίτι με φιέλος του, αυτό δεν κάνει τίποτα. Μόνο φιέλοι του πηδάνε. Όλοι. Όχι, μήμα. Αλλιώς θα σε σφαζα. Όταν έρχεται σπίτι με φιέλος του, μόνο φιέλοι του πηδάνε. Και τώρα το χαϊβάνι τα χάβει. Μαζέψου. Μωρή βρωμιάρα, κλείσε το στόμα, γιατί. Επίπεδο. Έτσι και σηκωθώ επάνω σου, έχω βγάλει το μαλλί extension, extension. Μαζέψου. Μωρή δικό μου μαλλί, είπε να βγάλει. Επίπεδο. Αν δεν σ' αφήσω εγώ κουρούπα, να μην με λένε Καλλιόπη. Μαζέψου. Επίπεδο. Ωπα, κερατένια, να σου πω, μπορώ να αποχωρήσω για λίγο από την εκπομπή γιατί υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, με μά τώρα πάνω στο καλό? Πάνω στο καλό, αλλά δεν γίνεται ανωτέρα βία. Τι εννοείς? Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πάω και θα τα κάνω στο βρακί. Όλο ευθεία. Καλά, καλούν ήταν, δεν προλάβαινα. Εδώ από πίσω θα κάτσω μια γωνίτσα να ακούω και τι λένε για το ατομό μου. Κανα περιοδικό έχει, κανένα από πάει να διαβάσω, κανένα τυραμόλα, κανένα σεραφίνο απ' όλα. Ωραία. Στο τσάκ, στο τσάκ. Να μας πήρε και ο Μεμάς με το γαριδάκι του. Ποιο γαριδάκι, μόλις με βάζει κάτω ο Μεμάς, μας ακούει. Το ροχαλιτό του. Τίποτα άλλο. Θα σου έρθει σκουπάκι. Μια ροχαλιέζει. Ροχαλιέζει γιατί είναι κουρασμένο. Όταν πριν με είχε πετάξει τα μάτια έξω, τι θες να κάνει? Σου είχε πετάξει τα μάτια έξω, ποιος, ο Μεμάς? Ας γελάσω. Τι ξέρει μωρό ο Μεμάς από γυναίκες? Ω Παγανάκη, εδώ έχεις άδικο. Χέσε μας και εσύ ρε Μεμά. Έγινε. Όπο, 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 τι τα ήθελα τα γεμιστά σήμερα. Όπο, η ντομάτα ολόκληρη βγήκε. Με το καπάκι μαζί. Ακόμα ότι έχω φάει και μελιτζάνα. Όχι, ήταν και μεγάλη. Όπο, όπο, κοίτα τι γίνεται εδώ. Με τον Ποπάι και τον Πόλτο τσακώνονται τώρα. Τι έγινε, φύγανε μέσα, δεν ακούω φωνές. Κρατένια! Τι έγινε, γιατί δεν μιλάτε?
καλά. Γιατί εσύ νομίζεις ότι είσαι καλύτερο, και βέβαια είναι καλύτερος μπροστά στον άλλον με την μπάμια. Ναι, μπάμια, μπάμια. Αλλά άμα ανοίγεις το ψυγείο, ο Μπαρμπαστάτης ήταν μέσα. Εντάξει. Εσύ άμα ανοίγεις την τουλάπα, ο Γιαννάκης ήταν μέσα. Άσε ρε Γιαννάκη, τι να μας πεις και εσύ για ερωτικές επιδόσεις. Κάτα και τα τένια λίγο. Έχουμε άλλο γιατί δεν βλέπουν αυτά, είναι αυτό. Μιλάμε αίμα, αίμα. Ένα ταψί έχω φάει. Που η μόνη κόμενα που είχες μέχρι τώρα ήταν μια κούκλα φουσκωτή που σου είχαμε κάνει δώρο στη γιορτή σου. Αγάπη από νάιλον. Άσε τσε ξυπνάτε σε καραγκιόζι, καραγκιόζι. Γιαννάκη, πρόσεξε τα λόγια σου, θα χεστούμε. Τι, πάλι. Εν τη ρήμη του λόγου, κύριε. Δεν πες ρε, θα χεστούμε. Θα χεστούμε, θα χεστούμε, θα χεστούμε, θα χεστούμε. Δεν φτύνε σε ένα το λουλούδι ποτίζω. Πού σου! Α, πήρε τα πάνω του, άρχισε να. Καραγκιόζε, καραγκιόζε. Δεν πρέπει να πάρει το φράγκο. Ναι, αυτό. Ωραία, άντρα, βρήκε το ωραίο. Άμα το παραγγείλω, να πάρει τώρα κυρία Κατερίνα από την Αμερική τώρα να επέμβει στην κουβέντα να πει. Γιατί ξέρει για σένα πολλά. Αν ακούει η κυρία Κατερίνα, την προκαλώ να πάρει τώρα από την Αμερική το τηλέφωνο, θα το πληρώσει ίδια. Αλλά να πάρει τώρα η κυρία Κατερίνα να ακούει. Καραγκιόζη, να ξέρουμε όλα τα δικά σου που μπροστά παντού σε κυνηγάνε, σε ψάχνουν καραγκιόζη. Αν ακούει η κυρία Κατερίνα, να πάρει τώρα να επέμβει. Γιάννη, ηρέμησε σε παρακαλώ. Καλά σου λέει Γιάννη, ηρέμησε. Μη ρίχνεις το επίπεδο. Τι να ηρέμησε ο Κατερίνα, το βλέπεις με προκαλεί. Δεν μένω άλλο από εδώ, φεύγω. Άι, στο καλό. Σκοτώθηκε ο μαλάκας. Μπιπ. Έριξε κουτουλιά ο Ζιντάν. Ξέρεις πως το Ζιντάν για να του δώσει τα χρωστούμενα. Ο Καραγκιόζη. Ηρέμησε μωρό μου εσύ. Χαλάσκη κοτσίδα, τη βλέπω, έχει πάει εκεί πάνω. Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να ρίξει τους τόνους. Και εσύ Καλλιόπη. Νομίζω πως είναι θεμητό να σεβαστείς τον άντρα με τον οποίο έχεις ενωθεί με τα δεσμά του γάμου. Άλλωστε και η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Ωραία. Αλλά πριν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το μεμά. Κυρία Τένια, εγώ πριν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εσένα. Είμαι περίεργος να δω ποιος θα κάτσει αύριο εδώ. Θα ανοίξω την τηλεόραση να δω τι ώρα αρχινίζεται. Πέντε. Πάλι καλά που είναι καφετιά η πολυθρόνα και δεν φαίνεται τίποτα. Μιλάμε, δεν προλαβά στο τσακ. Έμα, έμα. Που πρέπει να πάρω τηλέφωνο κανένα συγγενή να μου στείλει καμιά μπουκάλα. Δε τζαλίζομαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι με μα και θέλω να μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά. Έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να τα ξεχάσεις όλα, να τραβήξεις μια μολυβιά για παράδειγμα και να γυρίσεις πίσω στην Καλλιόπη? Κοίτα κυρία Τένια, το μυαλό μου λέει ναι. Η καρδιά μου λέει όχι. Από το σηκώτη ακόμα δεν έχω απάντηση. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα πια είναι αργά. Θα σας πω κάτι και θέλω να μείνει μεταξύ μας. Καλλιόπη περιμένει τον Πελαργό. Ποιον περιμένει? Τον Πελαργό. Θα αργήσει να έρθει, γιατί εμείς θα φύγουμε όπου να είναι. Δεν κάνω πλάκα. Καλλιόπη κυοφορεί το παιδί μου. Τι έκανε λέει? Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κυρία Τένια, άκουσα καλά. Η Καλλιόπη εγκυοφορεί το παιδί του, έτσι είπε. Έτσι, έτσι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω μιας κατωδύνη να ανεβαίνει. Το νιώθω, πάω από καρδιά. Μια στιγμή με μα, μην πεθάνεις ακόμα. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Η κυρία Κατερίνα θα είναι από Αμερική.
Μήπως αλλάξουν τα δεδομένα. Μακάρι, πες τα, κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Please, please. Μιλάει και αγγλικά εκείνη. Θα έπεσε η γραμμή. Τι κρίμα. Δηλαδή μπορώ κι εγώ να πεθάνω με την ησυχία μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Το νιώθω. Πάω από καρδιά.